Πάμε παιδιά, τρίτο βιντεάκι. Καπάκι στο καπάκι. Το δεύτερο. Δεν έχω πάρα πολύ ώρα στην διάθεσή μου. Κοιτάξτε σήμερα. Ο μήνας έχει 3. Βλέπετε ότι υπάρχει οργασμός από εργασίες σε όλες τις τομείς. Τόσο στο 5, τόσο 3. Πάμε τώρα και στα επίσημα. Τα ωραία τα επίσημα όπου καλυπώνονται. Τα είδα στο Γιώργη το πρωί. Πολύ ωραίο βιντεάκι. Κοπή, μίλα ρε Γιώργο, αφού το έχεις να πούμε, μίλα. Εντάξει, ο Γιώργος δεν θέλει. Θα δούμε ο Τζέισον, θα το κάνει να μιλήσει. Ακούμε παιδιά την φασαρία που γίνεται πάνω. Άνοιξω λίγο τον τρίποδα. Να δούμε το τι έργο συντελείται στον τομέα 1, τα κυρίως επίσημα. Ερωτώντας εδώ τους τεχνικούς των γερανών, έτσι είδατε όλοι παιδιά στο τελευταίο βίντεο ότι ο γερανός ο Θωμάς ο Μαύρος, ο νότιος διευθυντικός, κουνιότανε για τουλάχιστον 4 λεπτά. Δεξιά-αριστερά εννοώ ο κάθετος γερανός, όχι το πάνω το ταφ, το κάτω, το κομμάτι. Νόμιζα ότι ζαλιζόμουν, ήταν επικίνδυνο, έτσι ακόμα και την κάμερα για να τους ενημερώσω. Βλέπουμε το μία ένα παιδιά τα μαστόρια, έτσι. Είναι παντού, αλλά λόγω σκαλωσιών πολλών είναι πολύ δύσκολο και στο μάτι, καθαρά το μάτι να τους δει. Αλλά ακούτε τις εργασίες που κάνουν σε όλο το τομέα. Λοιπόν, παιδιά, ήταν τεχνικό αυτό που δεν ήταν πρόβλημα. Είχε δώσει λίγο μπαλάτζα, κάπως έτσι μου το είπανε. Και επειδή έδωσε λίγη μπαλάτζα, μετά κουνιότανε, ορούτανε στο έτσι. Ωραία, το λύσαμε και αυτό. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, μήπως έχουμε κανένα ατύχημα να πέσει ένας γερανός. Ταφ κάτω, θα είχαμε παιδιά όχι μόνο ζημιά στο έργο, θα σκοτώταν ο κόσμος. Βλέπω παιδιά ότι αυτή τη στιγμή φτιάχνουν το τοιχείο. Δηλαδή αυτό εδώ το κομμάτι, έτσι, συνεχίζει μέχρι τα μισά του ένα τομέα και από εκεί και πέρα είναι ακάλυπτο, έτσι, γιατί θα μπει το καλούκι εδώ. Αυτά μπορώ να δω από το πίσω μέρος του τομέα 1, παιδιά. Δεν είμαι από μπροστά, να βλέπω τι κάνουνε. Το drone, ok, καλό είναι ρε παιδιά, αλλά λόγω ότι πετάει και δεν δείχνει τη λεπτομέρεια, δείχνει ένα γενικό πλάνο, ok. Εντάξει, δείτε και τα drone φυσικά. Νούμερο 1 είναι ο Spark, από όλους μας, γιατί δείχνει πραγματικά πως είναι το έργο από ψηλά, αλλά εγώ είμαι πιο πολύ της ανάλυσης, ξέρετε, μαϊμούνι. Φώναμε παντού, για σας. Και να πω και την κακία μου για το ευρουδάκι. Γιατί χωρίς το βρουδάκι που θα πάρω, παράδειγμα, ένα 60 κάνει τυρόπιτα. Εδώ βγάζω ένα ντόλαρτ. Και αυτοί οι δύο οι τύποι κράτησαν τα χαζά τους. Τους άφησα εκεί να είναι γραμμένα. Γραμμένα τα μηνύματα. Στα κτίσινά μου παρτάκια. Μόνο για χλέβινε, παιδιά. Δυστυχώς σε κάθε ομάδα δεν είναι θέμα ομάδας, είναι θέμα παιδείας τελικά. Έτσι, είναι θέμα παιδείας. Αν δεν έχεις παιδεία από τους γονείς σου, τι να το κάνω εγώ και να είσαι ΑΕΚ. Τι να το κάνω εγώ. Άνθρωπος καλός δεν είσαι, ψυχή δεν έχεις. Εδώ. Θα κλείσει το χορό των τομέων, έτσι ο τομέας 11. Ευτυχώς ήμουν ο πρώτος για μένα, χαρά μεγάλη που έδειξα τομέα 11. Είδατε το πρώτο σκάψιμο του πυλώνα μας. Κλείνω εδώ παιδιά, καταλαβαίνετε πως θα ανέβω. Πως θα ανέβω. Τύρνα παιδιά, γεια σου κύριε Νασίκα, φιλιά πολλά. Και κουράζω ο Νασίκας, είναι εκλεκτός φίλος. K60. Απολαύστε εδώ παιδιά, όσο πάρει, μου αρέσει αυτή η λήψη. Σκυροδέτηση τομέα 11. Ας θυμηθούμε τα γεώπανα ασφαλτόπανα. Ήταν η πρώτη μυστήρια λέξη που άκουσα από όταν έχω ξεκινήσει τις λήψεις στην αγκαστοφιά μας. Η τελευταία ήταν το πανέλο. Μου την είπε ο φίλος Παναγιώτης, ο χειριστής του γερανού του Κατσιφή. Το τελευταίο βίντεο, παιδιά, θα είναι από το τομέα του 9, τον απέναντι ακριβώς, στον πυλώνα, όπου τώρα καλουπώνεται. Τα είχε πει ο Παναγιώτης αυτά.
εδώ και αρκετές μέρες. Ήξερα τις λεπτομέρειες στο τι και πώς. Θα σας είχα πει και αυτό μου αρέσει να κάνω στο κανάλι, παιδιά, να σας δίνω κάποιες λεπτομέρειες. Έτσι που περάτε, να βλέπετε όλο το βίντεο τη διάρκεια. Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό, γιατί όχι μόνο βλέπετε τα έργα, αλλά και θα βλέπετε, θα ακούτε κάποια στοιχεία που θέλω να περάσω μέσω του καναλιού από τις εργασίες και κάποια μηνύματάκια δικά μου. Αυτά που θέλει τα ακούει. Όπως δεν θέλει, δεν τα ακούει. Καθώς εκεί σπάμε λίγο πετό. Και περιμένοντας μάλλον να γεμίσει η πρέσα. Παιδιά, γίνεται σήμερα πανηγύρι. Υπάρχουν δύο πρέσες. Μια κόκκινη και μια άσπρη, βορρά και νότο, η μια σκυλοθετεί τους βόρειους τομείς 3 και μετά 5 και μετά 3 και η δεύτερη πρέσα, η λευκή, σκυλοθετεί το τομέα 11. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσα τετραγωνικά είναι αυτός ο τομέας. Θυμάστε, παιδιά, πήγα ένα δίμηνο που ήταν εδώ πέρα όλο βουνό, τα βουναλάκια που λέγα εγώ, έτσι, θυμάστε, το βουνό. Κοιτάξτε, παιδιά, μέσα σε ένα δίμηνο και εγώ βουνή, όσο και προχωρήσει πάρα πολύ το έργο και είμαστε μια χαρά. Α, εκεί είμαστε, μην φοβάστε ρε. Α, εκεί είμαστε. Όλα θα γίνουν. Θα τους πάρουμε. Πάμε να δούμε, παιδιά, εδώ πέρα αυτή τη Λάρνακα. Όπα, ακούω το τσου τσου. Θα να πει ότι άσε Λάρνακα. Πάμε σκύρωτε έτσι. Όντως βγαίνει το πετό. Δεν μπορώ να ανοίξω τρίποδα, παιδιά, εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το πλέον καλό σημείο που μπορώ να πάρω λήψεις με το ίδιο κάμερα. Σαν τσαπί κρέμομαι, αλλά χαλάλη σε όλους μας. Πάντως εγώ μια φορά τα βίντεο μου μπορεί να μην τα βλέπω τώρα λόγω χρόνου, αλλά σε κάποια χρόνια θα βλέπαμε λοιπόν. Και εύχομαι και εσείς, τα παιδιά και τα γόνια σας. Για ακόμα μια φορά, παιδιά, σαν αεξίδες και αλληλέγγυοι, αίμα στο Δημήτρη το Σταθόπουλο. Αίμα στο Δημήτρη το Σταθόπουλο. Μέχρι την Παρασκευή που θα κάνει το χειρουργείο το παλικάρι, 54 ετών και νευροπαθής, να βοηθήσουμε, παιδιά, με το αίμα μας, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Πάνω αυτό, πάνω απ' όλα αυτό μετράει. Γιατί ως άνθρωπος είμαι, έτσι. Και εφόσον έχω το βήμα, και ευτυχώς που έχω το βήμα, γιατί βλέπετε τι μηνύματα περνάω, δεν περνάω μηνύματα μίσου έκτρας και μισαροδοξίας, μπορεί να δείξει το καθένα μας, παιδιά. Γι' αυτό πάμε να δώσουμε αίμα. Λοιπόν, με αυτό το πλάνο, θα κλείσω γιατί έξω να αναβοσβήνει το κόκκινο, θα κάψω και το τομέα 3, ζήτω το γιαϊκά αδέλφια και συνεχίζω. Όχι, θα μείνω ακόμα 2 λεπτά να πιαδώσω το βιντεάκι στο φίλο τον Λανιώτη, που στέλνει συνέχεια μηνύματα για σου αϊκάδα σε τέλειος, κόβει πέσει σε όλους μας, ωραίος, που θέλει πολύ πετό. Γεια σου, ρε μάγκα. Ο Τάσαρος. Τη Λαμία, Λαμία τους, παιδιά, το αφιερώνω αυτό το δίλεπτο, θέλει να λέει πολύ πετό. Θα θυμίσω λίγο ακόμα τις λέξεις λιόπανο, θαλτόπανο, οι κίτρινες μεμβράνες, οι μαύρες και οι άσπρες, που είναι για την στεγανότητα του χώρου. Έτσι, τώρα που τα μάθα όλα, στο τελευταίο πυλώνα, τις ορολογίες, αν θυμηθείτε παλιά μου βίντεο, παιδιά, πως τα έλεγα, τώρα που τα μάθα, τώρα έπιασα το τομέα 4, πιάνοντας από την αρχή το πρώτο σκάψιμό του, και έπεσε πάνω, το χαλίκι, οι μεμβράνες, το πετό και όλα καλά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω, ζητώ για αϊκάρα, αποφωνώ με αυτό το τομέα, τον μάγικο, τον τρίτο πυλώνα, τον νότιο δυτικό. Ζητώ για αϊκά, αδελφιά.